το λάθος της κυβέρνησης, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είναι ότι συνομολόγησε στη συμφωνία της 11ης Φεβρουαρίου, η οποία πέραν των αφισημιών και επικοδομητικών ασαφιών που παρέχουν την δυνατότητα στην τουρκική πλευρά να εγείρει το θέμα της διπλής κυριαρχίας, της διπλής ηθαγένειας, του κατάλοιπου εξουσίας να εκχωρείται στην λεγόμενα συνιστώντα κρατήδια, δεν δεσμεύεται και για την συζήτηση αυτών των κεφαλαιοδόπτυχων του Κυπριακού. Να θυμίσω δε για το θέμα του επικισμού ότι και επί των συνομιλιών Χριστόφια Ταλάτ δεν, και Χριστόφια Έρογλου στη συνέχεια, δεν έγινε δεχτό από τουρκικής πλευράς να συζητηθεί, γιατί η τουρκική άποψη είναι πως δεν υπάρχουν έπικες στην Κύπρο. Είναι όλοι νόμιμοι πολίτες της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Άρα εσείς υποθέτετε ότι θα μεθοδευτεί κατά κάποιο τρόπο πορεία προς παρεδώσε χωρίς συζήτηση βασικών πτυχών του Κυπριακού. Όχι, λέω ότι θα είναι αδιανόητο να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, ποιος θα διαρρήξει το αδιέξοδο, ποιος θα πείσει την τουρκική πλευρά, ή να είμαστε απεσιόδοξοι. Ξέρετε, εμείς λέγαμε ότι προτού ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις θα έπρεπε να διαμορφωθεί μια κοινή διαπραγματευτική βάση η οποία να μην επιδέχεται η ασδήποτε αμφισβήτηση από ιανδήποτε τον πλευρό, και στην περίπτωση βεβαίως του κυπριακού προβλήματος από την τουρκική πλευρά, η οποία ακολουθεί αυτή την στρεψόδικο στάση από το 1974 μέχρι σήμερα. Αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό θα υπάρχουν συνεχώς περιπλοκές και θα δίνεται το δικαίωμα στην τουρκική πλευρά να προβάλλει αιτιάσεις για να παρεμποδίζει την ουσιαστική συζήτηση. Άρα εσείς διαπραγματεύσεων. Εσείς βλέπετε μια πρόοδο των συνομιλιών ακόμα και μέσα από αυτή την εντατικοποίηση των απευθείας συνομιλιών μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Νταρβής Έρογλου χωρίς αποτέλεσμα στην πορεία. Απαντώ αμέσως εξής. Από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα, διότι εκκρεμεί και η ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου, παρόλο που υπήρξε μια συνάντηση, όπως ξέρετε, του άτυπου Συμβουλίου Αρχηγού, όλες οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα από τουρκικής πλευράς ουδόλως διαφέρουν από τις προτάσεις που κατατίθενται τα τελευταία 40 χρόνια. Δηλαδή προτάσεις αδιάλλαχτες, οι οποίες προφανώς δεν μπορούν να οδηγήσουν σε βάσιμες προοπτικές διάρρηξης του αδιεξόδου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βεβαίως, εάν δεν υπάρξει μια παρέμβαση αποφασιστική προς την πλευρά της Τουρκίας με πιέσεις τρίτων, δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη.